Ισραηλινών στρατιωτικών βάσεων στο κατεχόμενο τμήμα των υψηπέδων του Γκολάν. Σύμφωνα με το Ισραηλινό επιτελείο, επλήγησαν 5 συστοιχίες της Συριακής αντιαεροπορικής άμυνας, οι οποίες άνοιξαν πύρα εναντίον αεροσκαφών της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Ο εκπρόσωπος τώρα του Ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ρωσία πριν εξαπολύσει πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα, κατηγόρησε τον Ιρανό στρατηγό επικεφαλής των δυνάμεων των φρουρών της Επανάστασης που επιχειρούν στο εξωτερικό ότι ενορχίστρωσε επίθεση εναντίον Ισραηλινών στόχων από το έδαφος της Συρίας. Σύμφωνα με το Συριακό Στρατιωτικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι Ισραηλινοί πύραυλοι κατέστρεψαν τουλάχιστον μία από τις εγκαταστάσεις ραντάρ του Συριακού στρατού, ενώ στόχευσαν επίσης στις στοιχείες των συστημάτων της αντιαεροπορικής άμυνας βάση στη Δαμασκό, στην πόλη Μπαθ της επαρχίας Κουντέιρα, αλλά και στη Χόμς, διάφορες αποθήκες πυροπαρχικών, διάφορους στόχους γενικώς. Η κλίμακα των σημερινών Ισραηλινών επιδρομών έγινε λίγες ώρες μετά την απόφαση, λίγα 24 ώρα μάλλον, την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες, από τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Και είχαμε αυτή την απάντηση. Και να δούμε κάλλη από εδώ και πέρα πώς θα κλιμακωθεί αυτή. Ακριβώς. Να επισημάνουμε ότι το γεγονός ότι απεσύρθη ο Ντόναλντ Τραμπ από τη συμφωνία προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις καταρχήν στις τιμές του πετρελαίου, στις τιμές της τουρκικής λύρας. Και αυτό βέβαια θα πλήξει όλους μας. Για να δούμε λοιπόν κάλλη. Σε ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες, τις τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο αυτό. Να δούμε λοιπόν τις επιπτώσεις από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για τα Πυρηνικά με το Ιράν. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τα δεδομένα που έχουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Κούτσ.